Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα με βαριές κατηγορίες ο επίορκος αστυνομικός. Η Ελλάς τον έθεσε σε διαθεσιμότητα, Μίνα Καραμίτρου, την ώρα που έρχονται στο φως νέες καταγγελίες. Και μάλιστα, Αλίνα, οδηγήθηκε το πρωί στον ανακριτή μαζί με το γιο του, καθώς είχε συλλεφθεί και εκείνος για συνέργεια σε χρηματισμό. Ο αστυνομικός λοιπόν ζήτησε και πήρε προθεσμία τελικά να απολογηθεί αύριο το πρωί, ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα οι κατηγορίες πραγματικά είναι πάρα πολύ βαριές. Κατηγορείται για εκβιασμό και για δωροδοκία, ενώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερες καταγγελίες για τη δράση του στην Κρήτη. Συγκεκριμένα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, Λίνα, μια καταγγελία μιας γυναίκας, όπου κάηκε το σπίτι της, άρχισε να το επισκευάζει για να μπορέσει να το ενοικιάζει και άρα να έχει ένα εισόδημα. Με τη μόνη διαφορά, όπως καταγγέλει η ίδια, συνεχώς της έκανε καταγγελίες ο αστυνομικός για παράνομες εργασίες, συνεχώς απειλούσε για σύλληψη των εργαζομένων που πήγαιναν για να επιδιορθώσουν το σπίτι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην μπορέσει ποτέ να το επισκευάσει και άρα να υποστεί οικονομική καταστροφή. Και σύμφωνα με τα όσα η ίδια καταγγέλει, αυτό το έκανε ο αστυνομικός, γιατί στην πραγματικότητα της είχε κάνει πρόταση να το αγοράσει και μάλιστα με ένα πολύ χαμηλό τίμημα. Μάλιστα.